παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα δεύτερο επεισόδιο με το S2000, θα το ετοιμάζουμε για ευθείες. Έχω συνδέσει και το τιμόνι σήμερα εδώ, να δούμε λίγο και πώς συμπεριφέρεται το Forza με τιμονιάρα στο PC. Και πάμε να ετοιμάσουμε το S2000. Λοιπόν, το game βρίσκεται εκεί που το αφήσαμε τελευταία φορά, εδώ με το ντριφτάδικο S2000 που τάσπασε πραγματικά. Και πάμε να μπούμε στο festival μέσα, Garage, και να ξεκινήσουμε τα upgrade για να το ετοιμάσουμε για ευθεία. Πάμε λοιπόν, custom upgrade. Ok, και ξεκινάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι τις βασικές ρυθμίσεις της μηχανής τις έχουμε πάει στο maximum. Το μόνο που δεν έχουμε πάει νομίζω είναι η τουρμπίνα, και καλά θυμάμαι. Οπότε βάζουμε την καλύτερη τουρμπίνα και έχουμε συν 44 kV, δηλαδή γύρω στα 60 άλογα. Να δω λίγο από intercooler, ούτε intercooler έχουμε βάλει. Θα πάρουμε και 18 kV από εδώ. Τα υπόλοιπα είναι στο maximum. Οπότε έχουμε τελειώσει με τον κινητήρα στα γρήγορα, αφού είπαμε θα κρατήσουμε τον ίδιο κινητήρα. Και πάμε τώρα να το κάνουμε τετρακίνητο. Αν το θέλετε, μήπως να μην το κάνουμε τετρακίνητο. Όχι, θα το κάνουμε παιδιά τετρακίνητο, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, 4x4, από τουρμπίνες τι έχουμε εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε compressor, αλλά θα έχουμε λιγότερα άλογα. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Install setup. Και πάμε να κάνουμε κανέναν αγώνα, να δούμε και πώς συμπεριφέρεται και το παιχνίδι με την τιμονιέρα. Έχω να το δοκιμάσω πάρα πολύ καιρό με τιμόνι το συγκεκριμένο game. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο tuning να ρυθμίσουμε τις μπροστινές ρόδες. Έχουμε και λέμε, καλή είναι η πίεση, καλό είναι το final drive. Λοιπόν, χρειαζόμαστε το μπροστινό camber, θα το κάνουμε παιδιά μισό, 2, και το πισινό πάλι 2. Θα το κάνουμε να στρίβει δηλαδή τα μάξι. Ok, apply, yes. Τα υπόλοιπα είναι όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, και πάμε να το οδηγήσουμε. Εντάξει παιδιά, είναι από τα πολύ πετυχημένα μοντέλα της Honda. Okay. Welcome back, Titan. There was a rumor about a barn find that we haven't investigated yet. Ωραία, δουλεύουν οι ταχύτητες. Τιμόνι δουλεύει. Hey, Titan. Έχω και συμπλέκτη αυτή τη φορά. Έχει ωραία αίσθηση. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε κάναν αγώνα να δούμε και με την τιμονιέρα τι γίνεται. Εντάξει, μέσα στο κρασί του πω, παιδιά, με το ζόρι το δικάω. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς κοιτάμε αριστερά-δεξιά. Ω, πω. Ξηράφι. Ω, ρε φίλε. Με την τιμονιέρα δεν μαζεύεται. Στο χαντάκι. Τέρας. Έχω βάλει τις ταχύτητες στα πεντάλ της τιμονιέρας. Λοιπόν, πάμε σε κάποιο αγώνα τώρα. Νομίζω θα πάμε σε αυτόν εδώ τον αγώνα μπροστά. Setup event λέει. Οκ, ποιο πατάω, αυτό. Όχι, αυτό είναι η κάμερα. Μισό. Ωραία, είναι το τετράγωνο. Λοιπόν, exhibition. Οκ, S2000 φυσικά. Έχει αρκετά ωραία αίσθηση, η αλήθεια είναι. Έχει ένα σαν μικρό κενό λίγο στις πρώτες στροφές η τιμονιέρα και μετά σφίγγει πάρα πολύ. Όλα Japan. Θα τρέξουμε με Japanese. Start event και πάμε. Όπω το έχω πολύ δυνατά τη τιμονιέρα.
τραβάει τα χέρια. Πραγματικά παλεύω μέσα στο χωματόδρομο. Νιώθω τα πάντα, το κάθε πετραδάκι. Πήραμε το checkpoint, πρέπει να το πήραμε. Τους περνάμε σιγά σιγά όλους. Έλα, έλα, έλα. Συμπλεκτάρισμα. Και στα φρένα. Πολύ νωρίς τα πάτησα. Όπω παιδιά, παλεύω πραγματικά. Τα ρίσκια είναι η αίσθηση, παιδιά, μου θυμίζει Dirt Rally. Πραγματικά. Το καλό είναι ότι μπορείς να ρεγουλάρεις τον γκάζι ακριβώς όσο θες, με πιο μεγάλη ευκολία, και το τιμόνι, οπότε περνάς με ακρίβεια από τα σημεία. Και εδώ πλακώνομαι στα φρένα λίγο πιο αργά. Κομματόδρομος. Έλα. Κάνει χαζά μες στο χώμα, δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Όχι, κρατήσου. Δηλαδή είναι δύσκολο πολύ να το ελέγξω. Έχω βγάλει και τα συστήματα όλα. Νομίζω έχω πιο γρήγορη ροή σε σχέση με το μοχλό. Όλοι σε κάτω. Θα σκίσει τα λάστιχα. Και ναι, first place. Και αρκετά είναι τα, μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραία. Με ενθουσίαση. Πάμε και άλλους αγώνες έτσι. Με ενθουσίασε πάρα πολύ. Ωραία. Πήραμε φράγκα. Χρειαζόμαστε λεφτά, παιδιά, για να αγοράσω το RX-7. Θα έχουμε άγρια γούστα με το RX-7. 4 ρότερες και το hype συνεχίζεται. Λοιπόν, πάμε λίγο να βάλουμε καμιά κοντρά. Οπα, εδώ το πήραμε, ωραία. Τώρα πρέπει να βρούμε μια άλλη πίστα ακόμα. Ήθελα να βάλω και την action cam να τραβάει το τιμόνι ακριβώς να το βλέπετε. Όμως δυστυχώς τότε το αποφάσισα να βάλω το τιμόνι, η action cam δεν είχε μπαταρία. Οπότε, όπα, κάτι έχει εδώ. Άλεξ, πού πας ρε φίλε? Δείτε, δείτε, το ξεκινάω σε μπλεκταριστό. Εδώ έχει ένα αμάξι μέσα. Start, για να δούμε. Οκ, okay, start, και τη φάση. Στο βρεγμένο, το τιμόνι γύρισε στροφή μόνο του μόλις πάτησα start την πίστα. Έχει κάποια σημεία, πρέπει να τα βελτιώσουμε. Λοιπόν, ωραία, δοκιμάζουμε αγροτικό. Είναι πανέμορφο έτσι για αγροτικό. Πω, πω. Ωραία, φίλε. Και στη βροχή με την τιμονιέρα, πού να το παλέψω αυτό το πράγμα. Ωραία. Σαν κυρία.
παιδιά, δεν μπορώ να το ελέγξω. Μην βλέπετε που πάω ευθεία. Όπα, όπα. Εδώ ήθελε πέταγμα. Δεν το ήξερα. Try again, λέει. Δεν έκανα, λέει, καλό πέταγμα. Μάλλον. Okay. Ωραία, retry. Πάμε ξανά. Πάμε να κάνουμε το πέταγμα που θα αφήσει εποχή. Ωραία, ξεκινήσαμε πολύ καλύτερα αυτή τη φορά. V8, αγροτικό. Αυτοί οι Αμερικάνοι τι γούστα βγάζουν, ρε γάμο. Ό,τι αμάξι και να έχουν εκεί πέρα, V8 κοπανάνε πάνω. Οπότε το τιμόνι με τραβάει μέσα στο χώμα. Το συνηθίζω σιγά σιγά. Άιντε ρε. Πόσα μέτρα πρέπει να κάνω? 121 λέει. Ωραία, περάσαμε. Γουστάρω. Περάσαμε, ωραία. Πήραμε και από το καλαφράγκο. Τα λεφτά για το Mazda μαζεύονται σιγά σιγά. Θέλει, παιδιά, 3 εκατομμύρια μεταχειρισμένο. Βασικά πάμε για καμιά κόντρα, ρε. Στο αεροδρόμιο. Εκατό χιλιόμετρα η πρώτη. Πατάω συμπλέχτη και το αμάξι απλά κατρακυλάει στην κατηφόρα. Έχω ξυριστεί κιόλας σήμερα και έχω γίνει σαν μωρό παιδί. Πού με έβγαλε, ρε. Τι φάση. Μισό λίγο. Πω. Δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Για κανέναν αγώνα καλό είναι το τιμόνι, αλλά για drift δεν κάνει, παιδιά. Πάμε να δούμε τι κάνει το συγκεκριμένο αμάξι. Λοιπόν, θα στηθούμε εδώ στη γραμμή. Το ωραίο με τη συμπλέχτη είναι που το πας ακριβώς όπως θες. Ωραία. Εδώ είμαστε. Και πάμε. 1, 2, 3. Πω, παιδιά, μαζεύει τα χιλιόμετρα σαν τρελό. Έκτισα 300 περίπου. Εντάξει, παιδιά, 320. Καλά ήτανε. Σε σχέση με πριν. Πριν πώς το είχε βγάλει. Δεν θυμάμαι κιόλας. Ωραία. Και μπαίνουμε στο online. Και είναι βράδυ με βροχή, δυστυχώς. Πάμε να βρούμε κανένα παίχτη. Ωραία. Δείτε τι γίνεται, παιδιά. Και είναι η πρώτη μου φορά που θα βάλω κόντρα με τιμονιέρα. Εδώ, ελάτε, ένας δίπλα μου. Ωραία. Δεν άρθει κανένα, αδερφίλε. Ένας κάνει drift με το Ferrari. Άιντε, πάμε όλοι μαζί. Τώρα τι γίνεται, δεν βλέπω πίσω. Ο Πατοφεράρι μας την τίναξε. Βασικά όλοι μας την τίναξαν. Θα κόψω αέρα. Κάνε αυτός με το Lamborghini, ρε. Εντάξει, παιδιά, με φτιαγμένα supercars. Δείτε το Veyron τώρα. Αυτό θα είναι 2.000 άλογα. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε κανέναν αγώνα ακόμα. Να πάρουμε ευρώ.
Δυστυχώς σε αυτό το game, η TAF 500RS που έχω στην κατοχή μου, την αναγνωρίζει σαν TAF 500RS, οπότε οτιδήποτε έξτρα περιφερειακό είναι συνδεμένο στο PC δεν το αναγνωρίζει το συγκεκριμένο game για να το χρησιμοποιήσω, όπως οι ταχύτητες και το χειρόφρενο. Οπότε αναγκάζομαι να τα σετάρω όλα στα κουμπιά της τιμονιέρας. Είναι λίγο παράλογο αυτό, να έχεις τέτοιο παιχνίδι σε PC και να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα περιφερειακά σου. Πιστεύω και άλλοι κάτοχοι τιμονιέρας θα με καταλαβαίνουν. Είναι πραγματικά κρίμα. Ωραία, ξεκινάει ο αγώνας και παίζουμε με άλλο παίχτη. Μας έχει ξεσκίσει. Ωραία, φίλε. Παίζουμε online το συγκεκριμένο αγώνα, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Όπα, κάτι έγινε. Δεν πήρα το checkpoint μάλλον. Όχι ρε φίλε. Το έχουμε χάσει πατριωτικά. Οπότε πάμε να βρούμε ένα αγώνα. Εδώ, beauty spot λέει. Όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Οπ, το σκυλί θα το πατήσουμε σαν την Ελλάδα, καμικάζει και αυτά. Start event. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Οπό. Πολύ μακριά πρώτη έχουμε και δεν ξεκινάμε τίποτα. Πάνε να σβήσει. Δεν μ' αφήνουν να περάσω. Φάση θυμίζει Fast and Furious. Πω πω ρε φίλε, ένας χαμός. Θέλω χειρόφρονο, δεν γίνεται χωρίς χειρόφρονο. Να τόσο πάντα. Όχι, 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 όχι. Πρέπει να σου προλάβουμε τώρα. Ζηλιάστηκα ότι δεν πήραμε το checkpoint. Σπουδάβαμε. Δεν μένει να βγούμε κάποια θέση. Ωραία, εδώ είναι ευθεία. Θα κάνω την κίνηση και θα τους περάσω όλους. Ω, πως ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, πάμε, πάμε. Και ναι, πρώτος. Αφού δωδέκατος. Ωραία, θα το κόβω με φρενάρισμα, θα κατεβάζω μία ταχύτητα για να κόβει γιατί αλλιώς. Οπα, sorry, θα το πληρώσω εγώ. Και αυτό. Με τα φρένα μου βγάζει μούτρα το αμάξι, οπότε κατεβάζω ταχύτητα. Στο πραγματικό, αν το κάνετε αυτό, θα είχατε πάρει στο χέρι όλα. Στη μασχάλη και στο σπίτι. Και ναι, βγήκαμε πρώτοι. Παρατρέχα, θα το χάναμε αυτό. Καλά που είχε εκείνη την ευθεία. Ωραία, πήραμε κι άλλα 9700. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πέρασε. Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο με το S2000, το Part 2 δηλαδή από το S2000. Δεν γράφω Part στα επεισόδια για να ξέρετε ποιο επεισόδιο είναι το καθένα. Λοιπόν, και θέλω να σας πω κάτι άλλο. Από αυτό το επεισόδιο και μετά, μόλις τελειώνω, ας πούμε, το δεύτερο Part του κάθε αυτοκινήτου, το οποίο είναι αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση,
Θα σας λέω τρία αυτοκίνητα να διαλέξετε από κάτω. Για να μην γίνεται αυτός ο χαμός με διαφορετικά αυτοκίνητα και να μην μένετε παραπονεμένοι όλοι. Λοιπόν, αυτή τη φορά τα τρία αυτοκίνητα που θα πρέπει να διαλέξετε είναι το Skyline, οποιοδήποτε μοντέλο, απλά γράψτε Skyline. Λοιπόν, δεύτερο η νεκροφόρα που σας είχα δείξει, αν θέλετε να την κάνουμε, και παμψηφία νομίζω είπατε την νεκροφόρα, όμως θέλω να το σιγουρέψω. Λοιπόν, λέμε Skyline, νεκροφόρα και τρίτο παιδιά είναι το Evo. Οπότε γράψτε από κάτω ποιο από τα τρία θέλετε να πάρω στο επόμενο επεισόδιο και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!